Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε έχουμε κάτι μοναδικό. Κάτι απόλυτα μοναδικό. Για πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω να εξελίσσεται μία παρατεταμένη εμπεριστική διάρκεια σε όλη την Ελλάδα. Γιατί την ονομάζω εμπεριστική. Την ονομάζω εμπεριστική γιατί δεν υπάρχει φυσικός νόμος ο οποίος να μπορεί να αποδεχτεί ταυτόχρονα εκατοντάδες εστίες. Δεν υπάρχει. Είναι πέραν κάθε λογικής. Και γιατί? Γιατί αν υποτεθεί ότι έχουμε μία εστία, θα το δώσω εγώ σε ατύχημα. Γιατί το θέμα εστίας πυρκαγιάς είναι καθαρά θέμα ανθρώπινου χεριού. Η φωτιά δεν μπαίνει από μόνη της. Ποτέ. Για να μπει η φωτιά πρέπει να μεσολαβήσει χέρι ανθρώπινο. Και αυτά που λένε ότι λόγω της υψηλής θερμοκρασίας μεταβλήθηκαν σε φρήγανα τα δέντρα και τα δάση, θα το ασπαστώ. Αλλά μόνος του η ηλιακή ακτινοβολία δεν βάζει φωτιά. Αν δεν μπει χέρι ανθρώπινο, δεν μπαίνει η φωτιά. Και αυτά που λένε να τα πούνε σε αυτούς που δεν καταλαβαίνουν. Ας πούμε όμως ότι κάποιος, ρε παιδί μου, από λάθος, από ηλίθιότητα έβαλε μία φωτιά κατά λάθος, του ξέφυγε. Του ξέφυγε ένα σπίρτο, του ξέφυγε ένα έτσι, πέταξε ένα τσιγάρο, πέταξε παραμύθια, ούτε με τα τσιγάρα παίρνει φωτιά. Λοιπόν, ή το άλλο που μας λέγανε με το γυαλί, λέει, χτυπάει η ακτινοβολία το γυαλί και παίρνει φωτιά. Όχι. Για να πάρει φωτιά με το γυαλί πρέπει να εστιάσεις και πρέπει να μετακινηθεί το γυαλί, να δημιουργηθεί κενό αέρος από κάτω για να εστιάσεις στο φρύγανο το οποίο πρέπει να βάλεις φωτιά. Άρα δηλαδή πρέπει να μεσολαβήσει πάλι ανθρώπινο χέρι. Οπότε το παραμύθι παραπάει. Και λέω τώρα εγώ, δεν βαριέσαι. Μια φωτιά είναι, την έβαλε ένας. Μία εστία. Η δεύτερη όμως δεν είναι κατά λάθος, είναι εμπρισμός. Η τρίτη είναι δισεμπρισμός. Η τέταρτη και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής. Άρα, όταν ταυτόχρονα έχουμε 50 εστίες, έχουμε 50 εμπριστικές πράξεις. Και αυτές οι 50 εστίες μπήκανε με εμπριστικούς μηχανισμούς. Γι' αυτό σκάγανε μπαμ και μπουμ που μας λένε ότι σκάγανε τις ΔΕΗ. Σκάγανε και τις ΔΕΗ. Ναι, αλλά όχι όλα τις ΔΕΗ. Γιατί αν ήταν όλα τις ΔΕΗ, οι πυρκαγιές οι οποίες θα είχαν μπει θα ξεκινάγανε από τα σημεία των μετασχηματιστών οι οποίοι σκάνε από την υπερθέρμανση, από τη φωτιά δηλαδή. Άρα, εκεί που σκάει, έχει φωτιά από κάτω και καίγεται. Οπότε δεν έχει θέμα ή πρόβλημα να δημιουργηθεί νέα εστία. Άρα εκεί που έσκασε ο μηχανισμός της ΔΕΗ, ο μετασχηματιστής ή ο υποσταθμός, εκεί υπήρχε εστία. Έτσι, αυτήν την εστία όμως ποιος την έβαλε? Από πού προήρθε αυτή η εστία? Από μόνη της? Είπαμε, φωτιά δεν μπαίνει μόνη της. Χέρι ανθρώπινο. Και επιτέλους, μετά από τόσα χρόνια εμπρισμών, μετά από τόσα χρόνια τραγικών αποτελεσμάτων, τα οποία βιώνουμε και σήμερα. Και τα τελευταία ήταν το μάτι, το οποίο ήταν απίστευτη η κατάσταση εκεί. Εκεί ήταν απίστευτη. Εκεί δεν βρέθηκε κανείς υπεύθυνος. Δεν υπήρχε υπευθυνότητα εκεί. Ουδείς.
Κανένας. Δεν βρήκαμε ότι εκεί ευθύνεται κάποιος. Πώς μπήκε αυτή η φωτιά, από πού μπήκε αυτή η φωτιά, πώς ταυτόχρονα ξέσπασε σε πολλά σημεία και περικύκλωσε τον κόσμο όλο. Άρα υπήρχαν αιστείες οι οποίες ανεφλέγησαν. Εμπριστικοί μηχανισμοί δηλαδή. Ποιος τους έβαλε. Μπορούν να μας πούν ποιος τους έβαλε. Και αντί αυτή την περίπτωση έχουν γεμίσει τον κόσμο με κάμερες. Στο πιο απομακρυσμένο χωριό πάνω στα βουνά έχουν κάμερα. Δεν μπορούν από τις κάμερες να δουν. Ποια αυτοκίνητα πήγανε, τι περάσανε, τι κάνανε. Αυτούς δεν μπορούν να τους δουνε. Για το λόγο που τις βάλανε τις κάμερες όμως μπορούν να βλέπουν. Και να ελέγχουν τους πάντες. Να δουν όμως ποιοι βάλανε φωτιά δεν μπορούν. Όχι. Βέβαια, αυτό να μου πεις είναι. Το λογισμικό των καμερών δεν τον έχουμε εμείς. Ναι, τον έχει η Google. Και πρέπει να πούμε στην Google, να μας ανοίξει η Google, να μας δώσει πληροφορίες, αν θέλει η Google βέβαια, και που γιατί να μην θέλει. Είναι υποχρεωμένη να θέλει να μας δώσει. Γιατί οι κάμερες είναι στο δικό μας το έδαφος. Άρα δηλαδή, έχουμε κάμερες, αλλά δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Σε αυτό το μαύρο χάλι έχουμε φτάσει δυστυχώς. Δυστυχώς. Απόψε έχω απελπιστεί, κυριολεκτικά. Αλλά δεν θα σταθώ στην απελπισία. Ενδεχομένως αυτό να είναι ένα μήνυμα το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να το πάρουμε όλοι. Γιατί αυτό το μήνυμα δεν είναι μόνο για αυτούς που τους καίνε τα σπίτια. Όχι. Αυτό το μήνυμα είναι για όλους μας. Και για μένα και για σένα και για τον άλλον και για τον άλλον. Για όλους. Για όλους. Και κυρίως για αυτούς που νομίζουν ότι είναι άμεντοι στην υψηλότερη κορυφή του κράτους. Και για αυτούς είναι το μήνυμα. Γιατί αν αυτοί δεν γνωρίζουν ποιοι βάλανε αυτές τις φωτιές, ποιοι δημιουργήσαν αυτούς και ποιοι τοποθέτησαν αυτούς τους εμπριστικούς μηχανισμούς, αν αυτοί δεν το γνωρίζουν, είναι άξιοι της μοίρας τους. Αλλά δεν φταίμε εμείς σε τίποτα, επειδή αυτοί είναι άξιοι της μοίρας τους, να πληρώσουμε το μάρμαρο εμείς, για μια φορά ακόμα. Αυτό θα πρέπει να το λάβουν υπόψη πολύ σοβαρά οι ηθήνοντες. Γιατί αυτή είναι η τελευταία φορά που κρούει ο κόδων. Η τελευταία. Η επόμενη θα κρούσει με άλλες συνθήκες. Λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά δυστυχώς. Και αυτό θα ισχύσει για όλους. Θα πληρώσουμε πολύ ακριβά αυτήν την αδρανία. Άπαντες. Γιατί αδρανούμε. Αδρανούμε. Δεν τρέχει τίποτα. Μια φωτιά λέει. Τι φωτιά είναι. Έτσι μπαίνει μια φωτιά. Μόνη της. Αν δεν μπαίνει μόνη της. Καμία φωτιά δεν μπαίνει μόνη της. Χέρι ανθρώπινο. Ξεκάθαρα πράγματα. Θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και θα πρέπει από εδώ και πέρα να λάβουμε μέτρα. Και ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε. Απευθύνομαι κυρίως σε εσάς που ζείτε σε ορεινές περιοχές. Θα πρέπει να φροντίσετε μόνοι σας και να περιφρουρίσετε τον τόπο σας. Γιατί δεν υπάρχει κανείς πια. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι δεν υπάρχει κανείς πια που μπορεί να αμυνθεί για λογαριασμό σας. Ή για λογαριασμό του συνόλου. Το ελληνικό συνόλου. Οπότε θα πρέπει ο κάθε ένας από εμάς να περιφρουρήσει την περιουσία του και το βιώσει του. Αυτό είναι η πρώτη πρόταση την οποία έχω να κάνω. Και κυρίως σε αυτούς που κυβερνούν. Θα πρέπει να το λάβουν πολύ σοβαρά και να σταματήσουν να λένε πράγματα τα οποία είναι έξω από κάθε λογική, έξω από κάθε νοήμοντα ανθρώπινο νου και από κάθε λογικό νοήμοντα ανθρώπινο νου και να σταματήσουν τους παραλογισμούς και τα σχεδιάκια τα οποία βασίζονται
σε ένα απόλυτο παραλογικό σύστημα. Ακούσαμε και το άλλο, το οποίο εκεί μου πέσανε τα αυτιά. Άκουσαν. Κάποιος στην ΕΡΤ 1 είπε το εξής, ότι οι ασθενείς είναι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο από τις πυρκαγιές. Αυτό τρελάθηκα να το άκουσα. Δηλαδή λέω, εντάξει, το χάσαμε. Και τι είπε, ποιοι είναι οι ασθενείς? Οι ανεμβολίαστοι. Εδώ είναι να τρελαίνεσαι. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί είναι ασθενείς. Όχι εν δυνάμει, ασθενείς. Τους αποκάλεσε ασθενείς. Αυτούς οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί, τους αποκάλεσε ο άνθρωπος αυτός ασθενείς. Αν αυτός δεν είναι ασθενής, τότε ποιος είναι ασθενής, ο οποίος λέει λόγια ασθενούς λογικής? Η πυρκαγιά, λέει, είναι αυτή η οποία θα δημιουργήσει πρόβλημα σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν κάνει εμβόλιο. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε, να δούμε τι άλλο παραλογισμό θα ακούσουμε. Αντί να το λέει αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο αυτό που είπε, θα πρέπει να πάει να κοιταχθεί στον καθρέφτη και να αναρωτηθεί μεταξύ του. Μήπως κάτι δεν πάει καλά με τη λογική μου. Αυτό θα πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι γνωστός. Αν θέλετε, όποιος θέλει, ας ψάξει τα δελτία, μεσημεριανά δελτία ειδήσεων της ΕΡΤ 1, εχθές, αυτό το είπε, εχθές. Σήμερα έχουμε 5 στις 4 του μηνός, 4 8, ψάξτε το. Οι ανεμβολίαστοι είναι ασθενείς, λέει. Και αυτοί κινδυνεύουν περισσότερο από τις πυρκαγιές. Δεν κινδυνεύει κανένας άλλος από τις πυρκαγιές. Αυτοί που έχουν τα σπίτια τους που καήκανε δεν κινδυνεύουν. Είτε έχουν κάνει εμβόλιο, είτε δεν έχουν κάνει εμβόλιο, δεν τρέχει τίποτα. Αυτοί όχι. Τους καήκαν τα σπίτια, τελείωσε. Γιατί να κινδυνεύσουν? Οι άλλοι κινδυνεύουν όμως. Ρε, τι τρομοκρατία είναι αυτή, ρε. Πού θα φτάσει το χάλι τους? Θα δούμε. Θα δούμε. Λοιπόν, άλλες παρατηρήσεις που έχουν γίνει. Καίγεται το Αιγαίο, καίγεται όλη η Ελλάδα, καίγεται η Μικρά Ασία, καίγονται τα παράλια της Ιταλίας προς το Ιόνιο, καίγεται η Σικελία, και καίγονται και βαλκανικά κράτη, Βόρειος Ήπειρος. Η Αλβανία δηλαδή, ένα μέρος της Αλβανίας, αυτό καίγεται, το οποίο είναι στην Βόρειο Ήπειρο ουσιαστικά. Όλα αυτά, αλλά όχι μόνο, καίγονται και άλλα σημεία στην Αλβανία, δεν καίγονται μόνο αυτά, η Βόρειος Ήπειρος και άλλα. Να μην γίνουμε ριστικοί, γιατί δεν αξίζει τον κόπο. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό να μοιράζουμε αυτή τη στιγμή κράτη και να λέμε καίγονται τα κράτη αυτά, τα κράτη τα άλλα. Γι' αυτό τα ονομάζω Μικρά Ασία, Αιγαίο εκεί, Σικελία, Νότιο Ιταλία, Μάγνα Γκρέτσια δηλαδή. Καίγονται όλα αυτά. Σύμπτωση, ε. Τι λες, ρε παιδί μου, τέτοια σύμπτωση. Τόσο μεγάλη σύμπτωση, ρε παιδιά. Μα είναι δυνατό. Κι όμως είναι. Και γιατί καίγονται, ή γιατί όταν πρόκειται να έρθει κάτι καινούριο, το παλιό πρέπει να καεί. Να το κάψω. Γι' αυτό το λόγο κάψανε και τη Ρώμη, που είπαν ότι τη φωτιά την έβαλε ο Νέρον. Αλλά τελικά δεν την έβαλε ο Νέρον, οι παβιανιστές την είχαν βάλει. Οι οπαδοί του Παύλου την είχαν βάλει. Άδικα κατηγορήθηκε ο Νέρον, γιατί
ειδικά την, εκείνη την ημέρα που ξέσπασε η φωτιά, ο Νέρον ήταν στην αρχαία Ολυμπία. Δεν είχε καμία σχέση και καμία δουλειά. Άρα, δεν είναι δυνατόν να δώσει μια εντολή από την άκρη, από την αρχαία Ολυμπία, από τη μία άκρη στην άλλη, την αρχαία Ολυμπία, για να βάλουν φωτιά. Δεν υπήρχε περίπτωση. Όμως, βρήκαν την ευκαιρία και το έκαναν. Βρήκαν την ευκαιρία γιατί έλειπε. Τότε μπόρεσαν να διαπράξουν αυτό που διέπραξαν οι οργανωμένοι. Άρα, έβαλαν φωτιά και τότε. Μήπως αλλάζει κάτι και τώρα και τα καίνε όλα, γιατί δεν καίνε μόνο εδώ. Έχουν κατακάψει την Καλιφόρνια, έχουν κατακάψει το Μαϊάμι, έχουν κατακάψει όλες τις περιοχές της Αμερικής. Μιλάμε για εμπρισμούς, για παρανάλωμα του πυρός. Και όλα αυτά φταίει η κλιματική αλλαγή, λέει. Τι λέτε ρε παιδιά, ποια κλιματική αλλαγή? Κλιματική αλλαγή έχουμε ή μήπως έχουμε έξαρση ηλιακών φαινομένων? Α, έτσι. Λέω. Γιατί όντως έχουμε έξαρση των ηλιακών φαινομένων. Και συγκεκριμένα, πάντα είχαμε. Πάντα είχαμε ακτινοβολίες από τον ήλιο. Πάντα έκανε εκλάμψεις ο ήλιος. Πάντα. Πάντα. Από το 7 όμως και μετά, συνέβη το 7 συγκεκριμένα, και τον τον Φεβρουάριο, στις 24 Φεβρουαρίου του 7, έγινε ένα γεγονός απείρου κάλους. Δηλαδή, σύμφωνα με τα συγγράμματα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και με στοιχεία μυητικών πράξεων, τα οποία ήταν υποχρεωμένοι άπαντες αυτοί οι οποίοι είχαν μυηθεί να κρατήσουν το μυστικό, τα μυστικά αυτά. Γιατί τα μυστικά αυτά ή το ιερά μυστικά. Είχαμε γνώση ότι καταφτάνει μετά το 2004, από το 2000 μέχρι το 2012, αναμέναμε τον πλανητίσκο της Θεάς Αθηνάς, ο οποίος έφτασε στον ήλιο το 2007, 24 Φεβρουαρίου του 2007. Και έχουμε υλικό από την NASA, το οποίο μας λέει ότι προσέγγισε τον ήλιο στις 24 Φεβρουαρίου 19 και 13 και 34 δευτερόλεπτα. 19 και 33 για την ακρίβεια. Και είχε μία κίνηση η οποία κατευθυνόταν προς τον ήλιο. Αυτή η κίνηση πλησίασε ακόμη περισσότερο 23, πάλι την ίδια μέρα, στις 24 Φεβρουαρίου, στις 23 και 13, πλησίασε ακόμη περισσότερο, στις 2 και 14 τη νύχτα είχε προσεγγίσει πάρα πολύ κοντά, στις 5 και 13 το πρωί έχει αρχίσει να διεισδύει μέσα στον ήλιο, στις 7
και 33 το πρωί έχει μπει μέσα στον ήλιο και ο ήλιος έχει αρχίσει να συμπεριφέρεται ασυνήθιστα στις 18 και 33 ο ήλιος κάνει μια τεράστια έκλαμψη επάνω και δεξιά, επάνω όπως κοιτάμε την κορώνα του ηλίου, επάνω και δεξιά, και άρχισε να κινείται. Είχαμε μιλήσει για αυτόν τον πλανητίσκο, αλλά δεν σας είχα πει το όνομά του. Σήμερα σας ανακοινώνω και το όνομά του. Άρχισε να κινείται περιστροφικά αυτό το πράγμα μέσα στον ήλιο, λες και δημιουργήθηκε μία φτερωτή ραδιενεργού σήματος. Μία φτερωτή, τρίγωνο φτερωτό σημείο. Μία φτερωτή με τρία πτερύγια. Έγινε αυτή η έκλαμψη στις 18 και 33, στις 25 του μηνός πια, έτσι, 25 Δευτέρου, το 7, στις 25 Δευτέρου πάλι του 2007, στις 18 και 53, 18 και 53 πλέον πάμε μεσημέρι, αυτό δεν έχει βγει ακόμα, απλά σκάει ο ήλιος. Στις 18 και 53, δηλαδή, έχουμε πλέον αρκετές ώρες μέσα. Από τις 5 το πρωί μέχρι τις 18 και 53 έχουμε πολλές ώρες που δεν έχει βγει ακόμα. Αυτό έμεινε μέσα. Και τι έκανε μέσα. Και στις 19 και 13, στις 25 πάλι του μηνός, του 2007, το Φεβρουάριο, δημιουργείται μια τεράστια έκλαμψη κάτω. Κάτω και περισσότερο προς τα αριστερά. Από εκεί που μπήκε δηλαδή. Στο σημείο που έκανε είσοδο. Και στις 19 και 53 άρχισε να εμφανίζεται επάνω, λίγο πάνω από το κέντρο, δεξιά. Άρχισε να εμφανίζεται στις 19 και 53 το απόγευμα, στις 25 του μηνός του Φεβρουαρίου του 2007, στις 20 και 33 πάλι στις 25 του μηνός του Φεβρουαρίου το 2007, άρχισε να βγαίνει μέσα από τον ήλιο πλέον αίσθητα, φανερά, και να φαίνεται, να το βλέπουμε. Και στις 21, στις 25 του μηνός, 21 και 13, στις 25 του μηνός του Φεβρουαρίου του 2007, έχει βγει τελείως πια. Έχει φύγει έξω από τον ήλιο, έχει βγει. Και ο ήλιος πλέον έχει ηρεμήσει, έτσι νομίζουμε. Έτσι έδειξε. Έλατε να δούμε τι έγινε. Στις 25 Δευτέρου του 2007, στις 23 και 13, έχει αρχίσει και απομακρύνεται. Και στις 1 η ώρα τη νύχτα περίπου, 1 με 1,5 περίπου, 2 στις 25, στις 26 Φεβρουαρίου, έχουμε μία παρουσία εντελώς περίεργη και η οποία έχει δύο κινήσεις από τον ήλιο, από το σημείο που μπήκε στην ίδια ευθεία, από το σημείο που μπήκε, μία να βγαίνει προς τα αριστερά και μία προς τα δεξιά και μία ακριβώς επάνω, δηλαδή έχουμε μία κίνηση η οποία έχει κάτι το οποίο να κινείται από το κέντρο του ηλίου κάτω χαμηλά, από το κέντρο του ηλίου κάτω χαμηλά,
να κινείται προς τα αριστερά και ένα, κάτι άλλο να κινείται προς τα δεξιά. Δηλαδή έχουμε δύο μύτες οι οποίες βγαίνουν και μία επάνω. Μία επάνω. Από την αριστερή πλευρά προς τα επάνω να βγαίνει, να κινείται. Και έτσι είχαμε αυτό το φαινόμενο, το οποίο από εκεί και πέρα άρχισε να συμπεριφέρεται ο ήλιος εντελώς παράξενα. Και όταν λέω παράξενα, άρχισε πλέον να παίρνει κάποιες κινήσεις, οι οποίες αυτές οι κινήσεις να δημιουργούν τεράστιες κοιλίδες, να δημιουργούν διάφορα πράγματα, διάφορες εκτινάξεις, πολύ ισχυρές εκτινάξεις, οι οποίες εξακολουθούν μέχρι σήμερα. Και βέβαια δεν μειώνονται αυτές, έτσι, συνεχίζουν και αυξάνονται. Μέσα σε όλα αυτά όμως, έχει παρατηρηθεί και ένα άλλο φαινόμενο. Από τη στιγμή την οποία αυτός ο πλανητίσκος μπήκε και διατάραξε την ηρεμία του ηλίου μέσα, μπήκε από τη μία και βγήκε από την άλλη, ακριβώς από εκείνη τη στιγμή και μετά ενεργοποιήθηκαν οι πύλες του ηλίου. Και ο τρόπος που ενεργοποιήθηκαν οι πύλες είναι προς τα τέσσερα σημεία. Έχουμε τρία εμφανή, μας έδειξε στην αρχή, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα τέταρτο, το οποίο δεν το έχουμε. Γιατί δεν αφήνουν να έρθουν πολλά στοιχεία. Και αυτά που έχουν έρθει έχουν φωτογραφηθεί και έχουν απομνημονευθεί και έχουν μπει σε μνήμη προγραμμάτων από φίλους οι οποίοι παρακολουθούν νυχτημερών τον ήλιο. Αυτοί μας τα έχουν δώσει και από αυτούς τα έχουμε. Βεβαίως, την φωτογράφηση του πλανητίσκου, ο οποίος πέρασε πολύ κοντά από τη Γη το 12, δεν μου το έχω στείλει, το έχω φωτογραφίσει εγώ, είναι δική μου φωτογραφία αυτή. Την έχω φωτογραφίσει εγώ, έχω κάνει αυτή τη λήψη εγώ. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι από το 7 μέχρι το 12 δεν ξαναεμφανίστηκε, δεν τον είδαμε στον ουρανό, που σημαίνει ότι περιφερόταν κάπου κοντά στον ήλιο. Γι' αυτό μιλούσαν όλοι για κάποιο σώμα το οποίο είναι κοντά στον ήλιο και γυρίζει γύρω-γύρω και τα λοιπά και τα λοιπά. Έβλεπαν την ύπαρξή του, έβλεπαν το είδωλό του, έβλεπαν τον πλανητίσκο αυτόν, αλλά κανείς δεν γνώριζε τι ακριβώς είναι. Βεβαίως η NASA πρέπει να γνώριζε τι είναι, αλλά δεν δίνει πληροφορίες τέτοιου είδους η NASA. Δεν δίνει, όχι. Από μόνοι μας, όσοι ψάχνουμε, σε όλο τον κόσμο, γιατί δεν είμαι εγώ μόνο που ψάχνω, είναι χιλιάδες φίλοι, οι οποίοι είναι σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι έχουν πολύ καλά εργαλεία και πολύ καλά μηχανήματα, κάτι που εγώ δεν έχω βέβαια, ενώ εκείνοι έχουν και κάνουν πάρα πολύ καλές μετρήσεις και πάρα πολύ καλές φωτογραφίες έχουν. Έτσι, ο πλανητίσκος παρέμεινε σε τροχιά γύρω από τον ήλιο, πολύ κοντά, για να επιτηρεί την εξέλιξη του ανοίγματος των πυλών του. Μάλιστα. Και άνοιξαν δύο αρχικά, κάτω αριστερά και κάτω δεξιά, μία επάνω αριστερά και μία λοξός επάνω δεξιά. Αυτές οι τέσσερις πύλες είναι από τέσσερις διαφορετικές κατευθύνσεις. Έρχονται από τέσσερα διαφορετικά σημεία του συμπαντικού ορίζοντα, του σύμπαντος δηλαδή.
και έρχονται από άλλες διαστάσεις. Αυτό ήρθε να κάνει ο πλανητίσκος, να ανοίξει τις πύλες, να ξεκλειδώσει τις πύλες για να μπορούν να έρθουν τα αστρόπλια των ΕΛ, τα οποία έρχονται από πολύ μακρινά σημεία, αυτά τα οποία έρχονται μέσα από τον ήλιο. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε σαφή εικόνα προς τα που πάνε αυτά που βγαίνουν από μέσα. Έχουμε όμως κάποιες πληροφορίες από την NASA, οι οποίες είναι φιδωλότατες, δεν μας λένε πάρα πολλά πράγματα, αλλά έχουμε κάποιες πληροφορίες από φίλους οι οποίοι το ψάχνουν επίμονα, να είναι καλά, να τους έχουν καλά οι θεοί, και μας λένε ότι αυτά τα πλανητόσχημα πράγματα, αντικείμενα, τα οποία βγαίνουν μέσα από τον ήλιο, κατευθύνονται προς όλους τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Για ποιο λόγο, ακόμα δεν ξέρουμε, θα μάθουμε όμως. Μέσα σε 2-3 χρόνια θα γνωρίζουμε. Και γιατί λέω μέσα σε 2-3 χρόνια. Ναι. Το μέσα σε 2-3 χρόνια σημαίνει ότι θα έχουμε τα εξής συμπεράσματα. Θα έχουμε αυτό το οποίο μας έχει έρθει από πολύ μακριά και είναι ένα μήνυμα το οποίο το έλαβε η NASA και κάλεσε κάποιους επιστήμονες, και συγκεκριμένα κάλεσε μία κοπέλα, σε μία επιστήμονα, σε μία πολύ σπουδαία επιστήμονα, η οποία συνεργάστηκε με μία άλλη επιστήμονα εδώ, Ελληνίδα, και συνεργάστηκαν αυτές οι επιστήμονες και οι δυο, δεν θα πω τα ονόματα τους, αν θέλετε να τα μάθετε τα ονόματα τους, αν μπείτε στο Exonion θα τα μάθετε, εκεί αναφέρονται. Αυτές οι κοπέλες και οι δυο, αυτές οι επιστήμονες και οι δυο, έχουν να κάνουν με την εξωγήινη νοημοσύνη και με τις μορφές των γλωσσών, οι οποίες βεβαίως είναι συχνότητες. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχω και εγώ εντρυφήσει πάνω σε αυτό. Είναι κάτι που γνωρίζω και εγώ. Βεβαίως, αυτήν την πληροφορία την έχουμε από το 7 εμείς. Ότι έρχεται αυτό το σύστημα, θα το πω, σώμα θα το πω, δεν ξέρω, ακόμη δεν γνωρίζουμε. Γιατί ακόμη δεν έχει εμφανιστεί κάτι. Αυτό όμως που γνωρίζουμε είναι ότι είχε και έχει την μορφή και στέλνει το ενεργειακό του πεδίο που στέλνει και τα ραδιοκύματα τα οποία μας στέλνει έχουν την μορφή του δελφικού έψιλον. Και ο τρόπος που εκπέμπεται αυτό το πράγμα δημιουργεί έναν αντικατροπτισμό στην κίνησή του, που αυτό ένας φίλος αστροφυσικός Ιάπωνας μου είπε το εξής, ότι αυτή η τεχνική είναι μια τεχνική για να στείλει το μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις και προς άλλα γαλαξιακά συστήματα. Αλλά ο αντικατροπτισμός δεν ανήκει μόνο σε αυτό, ανήκει και σε άλλες διαστάσεις. Δηλαδή μπορεί με αυτόν τον τρόπο να μεταβληθούν τα ραδιοκύματα
σε ενεργά φωτόνια και νετρίνο, τα οποία θα περάσουν σε άλλες διαστάσεις για να στείλουν το μήνυμα. Γι' αυτό το λόγο τα συνδέουμε τώρα εμείς αυτά και λέμε ότι όταν ξεκίνησε αυτό να στέλνει αυτά τα σήματα, σημαίνει ότι ξεκίνησε και το ταξίδι του. Γιατί οι παρατηρήσεις που γίνονται είναι κάθε φορά που μετράτε αυτό το σήμα, το ραδιοκύμα, μετράτε και σε άλλο επίπεδο, δηλαδή μετράτε και από άλλη απόσταση. Μικραίνει η απόστασή του, έρχεται προς τα εδώ δηλαδή αυτό. Που σημαίνει ότι η ταχύτητά του είναι τεράστια, ότι τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Τότε υπολογίσαμε μέσως σύμπλην ορισμένες μονάδες, ελάχιστες μονάδες σύμπλην, υπολογίστηκε από αυτό τον φίλο τον Ιάπωνα ότι αν είναι όντως με αυτό τον τρόπο που γνωρίζουμε την ταχύτητα του φωτός και ενδεχομένως ένα κλικ παραπάνω από αυτό, το οποίο ενδέχεται να έχει αυτή την όθηση, ενδέχεται, δεν ξέρουμε, ακόμα δεν γνωρίζουμε, το ίδιο όμως είπαν και τα δύο τα κορίτσια αυτά, οι δύο επιστήμονες αυτές. Θα είναι εδώ το 2025, εμείς υπολογίσαμε, τότε, το 7, τότε το υπολογίσαμε. Το 12 κάνω αυτή τη φωτογράφηση εγώ και βλέπω τον πλανητίσκο. Και πλέον βεβαιώνεται ότι με την φωτογράφηση αυτή την οποία έκανα, βεβαιώνεται ότι είναι αυτός ο πλανητίσκος ο οποίος πέρασε μέσα από τον ήλιο και άνοιξε τις πύλες. Άρα δηλαδή, ταυτόχρονα ο πλανητίσκος της Αθηνάς και αυτά τα μηνύματα, αυτά τα ραδιοκύματα τα οποία άρχισαν να στέλνονται από την Ανδρομέδα, από εκεί έρχονται, από την Ανδρομέδα έρχονται αυτά. Αυτά τα ραδιοκύματα μας δώσαν την δυνατότητα να συμπεράνουμε τελικά ότι η άφιξη είναι μαζική και από άλλα διαστήματα και από άλλα σύμπαντα, όπως λένε και οι Πυθαγόροι, οι οποίοι μας έχουν πει ότι τα σύμπαντα είναι 144. Άρα από τα πλησιέστερα σύμπαντα προς το δικό μας έχουμε αφήξεις. Μήπως γι' αυτό φοβούνται, γι' αυτό βιάζονται, δεδομένου να πω ότι το 7 υπολογίσαμε εμείς γύρω στο 25 να είναι εδώ. Τώρα οι υπολογισμοί είναι γύρω στο 22. Με 23. Μειώνεται δηλαδή ο χρόνος της άφιξης. Άρα, ενδεχομένως γι' αυτό να βιάζονται τόσο πολύ. Γιατί βλέπουν ότι δεν προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν το έργο τους. Και γι' αυτό αυτός ο ανεκδιήγητος έλεγε σήμερα, εχθές μάλλον, όχι σήμερα, εχθές στην ΕΡΤ1, ότι από τις πυρκαγιές κολλάμε τον ιό. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Αν είναι δυνατόν. Να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε. Είναι πανικοβλημένοι, έχουν πανικοβληθεί, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τώρα το θέμα των εμπρησμών είναι μια άλλη υπόθεση.
Δεν ξέρω όμως σε πόσο βαθμό άλλης κλίμακας υπόθεση είναι ή αν έχει καμία σχέση με αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή, με την άφιξη των αφήξεων και την ολοκλήρωση μάλλον των αφήξεων, οι οποίες, όπως λένε τα στοιχεία, θα έχουμε το 22, 23, 24 και 25. Κάθε χρόνο δηλαδή θα έχουμε αφήξεις πλέον. Από το 22 και μετά. Αλλά έλατε όμως που έχουμε από σήμερα αφήξεις, γιατί τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάθε φορά που ο ήλιος κάνει εκρήξεις, από μέσα βγαίνουν πλανητόσχημα σώματα. Αυτά κανείς δεν μας έχει ενημερώσει τι μέρους του λόγου είναι. Αρχικά υποθέσαμε ότι ενδεχομένως να είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλουν να μας παρασύρουν την προσοχή και την νοημοσύνη. Ακόμη βέβαια δεν μπορούμε να πάρουμε θετική απόφαση για αυτό, γιατί ακόμη ισχύει αυτό. Το παιχνίδι που θα παιχτεί μέχρι τέλους. Δεν τελειώνει έτσι απλά αυτό που άρχισε λίγο μετά τον Έρωνα. Έτσι. Και από το Σεπτήμιο Σεβίρου. Και πιο συγκεκριμένα από το Σεπτήμιο Σεβίρου. Από εκεί ξεκίνησε όλο το θέμα και από εκεί παίζει αυτό το παιχνίδι που παίζει σήμερα. Είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένο. Οι γνώσεις είναι υψηλού επίπεδου. Δεν πρέπει να υποτιμούμε την νοημοσύνη και την γνώση η οποία υπάρχει σε αυτήν την ομάδα και σε αυτές τις ομάδες οι οποίες διοικούν αυτή τη στιγμή την ανθρωπότητα. Αλλά το νομοτελειακό είναι νομοτελειακό. Και όταν μιλάμε για τους νόμους του σύμπαντος, εκεί τα πράγματα δεν παίρνουν καμία αλλαγή, ούτε διορθώνονται. Η κατεύθυνση είναι συγκεκριμένη, η ταχύτητα είναι απόλυτα συγκεκριμένη. Αν είναι βελτιωτικά αυξανόμενη, είναι επίσης με συνάφεια και με αναλογική μορφή αναπτυσσόμενη. Κατά συνέπεια, ο χρόνος είναι πολύ κοντά. Γι' αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, αγαπημένοι μου φίλοι, μην φοβάστε. Κυρίως μην φοβάστε. Προστατευτείτε, ειδικά εσείς που μένετε στην επαρχία, γιατί εδώ στην Αθήνα, ο σώζον εαυτόν σου θήτω, είναι ο όρος ο οποίος έχει παραξηγηθεί. Και το σώζον εαυτόν σου θήτω δεν σημαίνει ότι ο σώζον το τομάρι του σώθηκε. Όχι, είναι λάθος άποψη αυτή. Ο σώζον εαυτόν σωθήτω σημαίνει αυτός που θα σώσει τον εαυτό του θα έχει την δυνατότητα να σώσει κι άλλους. Αυτό σημαίνει ο σώζον εαυτόν σωθήτω. Καλό σας βράδυ.